τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν έχει γίνει κάποια προετοιμασία σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου. Και σας το ρωτώ αυτό γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο σαν κυβέρνηση για την αραίωση των μαθητών στα τμήματα, για να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στα τμήματα, ότι δηλαδή δεν έχετε κάνει, για παράδειγμα, τις απαραίτητες προσλήψεις καθηγητών. Κύριε Χατζηνικολάου, όχι μόνο έχουν γίνει ενέργειες, έχουν γίνει ενέργειες εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η άνοιξη των σχολείων είναι μια διαδικασία που ξεκινάει πολλούς μήνες πριν και ειδικά φέτος εξαιτίας του κορονοϊού, ακόμη νωρίτερα. Να θυμίσω ότι αντίστοιχα ακουγόντουσαν και τον Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί η πολίτευση ζητούσε να μην ανοίξουν τότε τα σχολεία. Και εν τέλει αποδείχθηκε ότι όλα τα μέτρα είχαν ληφθεί, ότι αυτά εφαρμόστηκαν με υποδειγματικό τρόπο και πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς, για τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια και εφάρμοσαν τα μέτρα. Τώρα λοιπόν, για το άνοιγμα των σχολείων, θα διαχώριζα τα πράγματα ως εξής. Πρώτα απ' όλα, το κανονικό άνοιγμα των σχολείων, δηλαδή να εξαιτία του κορονοϊού, είναι στις καλύτερες συνθήκες πολλών τελευταίων χρόνων. Τι εννοώ? Πόσοι μαθητές θα υπάρχουν σε κάθε τάξη, κυρία Κεραμέως? Ναι, όχι, θέλω να δίνουμε απαντήσεις. Έχω δεκάδες μηνύματα. Βεβαίως. Ρωτάει ο κόσμος πόσοι θα είναι σε κάθε τάξη. Η ομόφωνη εισήγηση Επιτροπής, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να πάμε στη νέα κανονικότητα, να πάμε σε πλήρη σύνθεση στο σχολείο, αλλά με πιο αυστηρά μέτρα προστασίας. Άρα αυξάνουμε την προστασία των μαθητών και μας κατακρίνουν γι' αυτό που είμαστε πιο αυστηροί αναφορικά με την προστασία. Πλην όμως για μας είναι πολύ σημαντικό και αυτή ήταν η εισήγηση της Επιτροπής. Άρα πάμε σε πλήρη σύνθεση του σχολείου, με αυξημένα όμως μέτρα προστασίας, και αυξημένα είναι προφανώς η συνεπής, η αυτονόητη υποχρέωση για χρήση της μάσκας. Η δειγματοληπτική έλεγχη του ιωδίου, τα διαφορετικά διαλύματα, είναι η προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικίων, τα αντισηπτικά, είναι ο καθαρισμός. Να ρωτήσω, γιατί δεν πάτε όπως την προηγούμενη σχολεία. Γιατί δεν πάτε όπως την προηγούμενη φορά σε εκπεριτροπής διδασκαλία, ώστε να έχετε 15 μαθητές στην τάξη και όχι 25 ή 27? Γιατί κύριε Χατζηνικολάου, όπως όχι μόνο εμείς, σε όλο τον κόσμο, η τάση αυτή τη στιγμή είναι να και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και να παρέχουμε απρόσκοπτα την εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη πηγαίνουν σε πλήρη λειτουργία των σχολείων. Γιατί οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από μία, αν θέλετε, τέτοια αναστάτωση, σαν αυτή που περιγράφεται στην εκπαίδευση, μπορεί να είναι μεγαλύτερη, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα βάθος χρόνου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα, αν θέλετε, ορίζοντα πότε θα λήξει αυτή η ιστορία της πανδημίας. Μακάρι να λήξει πάρα πολύ γρήγορα. Με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν και χθες, τα προγνωστικά προφανώς είναι πάρα πολύ βίωνα. Πάντως, κυρία Υπουργέ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Άρα, τι οφείλουμε να κάνουμε? Όπως όλοι μας έχουμε προσαρμοστεί στη νέα κανονικότητα, έτσι οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε, ούτως ώστε και οι μαθητές μας να προσαρμοστούν, οι εκπαιδευτικοί μας, σε αυτή τη νέα κανονικότητα. Άρα, αυτό σημαίνει λειτουργία των σχολείων με τα αυξημένα μέτρα προστασίας. Αλλά ξέρετε, μελέτες δείχνουν ότι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από την μη κανονική λειτουργία για το σχολείο μπορεί να είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά από ότι ο κίνδυνος που ελοχεύει από τον κορονοϊό, συγκεκριμένα για τα παιδιά που είναι η ασφαλέστερη πληθυσμιακή ομάδα. Και εδώ να τονίσουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν και μέτρα όπως αυτό με το ολοήμερα. Τα ολοήμερα είναι ένας θεσμός που επιτρέπει στο μαθητή να μένει μέχρι τις 4 και παιδαγωγικά ενισχύει το μαθητή, γιατί γίνονται επιπλέον μαθήματα σε γλώσσες, σε καλλιτεχνική παιδεία. Ναι, πάντως σε πληροφορική. Μιλήσατε για παραπάνω και μέτρα, αλλά εδώ διαβάζω επίσης τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Κινήματος Αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχετε καν προσλάβει περισσότερες καθαρίστριες και καθαριστές, προκειμένου να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα απολίμανσης και καθαρισμού των χώρων. Λοιπόν, αυτό είναι ανακριβές. Χτες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, έδωσε αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία πώς θα έχουν δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, 28 εκατομμύρια περισσότερα για το προσωπικό καθαριότητας. Είναι αρμοδιό του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα θωρακίσουν τα σχολεία για τον σχολαστικό καθαρισμό. Άρα, έχουμε πάει σε ένα νέο καθεστώς προσωπικό καθαριότητας, με συμβάσεις που θωρακίζουν και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και κυρίως που προσφέρουν το σχολαστικό καθαρισμό που ζητούν, που επιτάσσουν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Είπατε για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έχουμε εξασφαλίσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για
προσλήψεις επιπλέον εκπαιδευτικών. Ποιοι εκπαιδευτικοί? Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, σας μίλησα για μια επέκταση του ολοήμερου. Άρα, είμαστε θέσιμοι, όλοι εγγραφούν οι μαθητές, να προσλάβουμε επιπλέον εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί που θα χρειαστούν ενδεχομένως για εξαποστάσεως δασκαλία. Γιατί για εξαποστάσεως? Διότι αν κλείνει ένα τμήμα ή αν μαθητές μένουν σπίτι επειδή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Α, πείτε μας αναλυτικά γι' αυτό τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτός που έχει στο σπίτι τον παππού ή τη γιαγιά, θα μπορεί να διδαχθεί με τηλεδιδασκαλία ή θα είναι υποχρεωτικό να πάει στο σχολείο? Οι περιπτώσεις, έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για τις περιπτώσεις που δικαιολογείται ένας μαθητής να μην πάει σχολείο. Και αυτές είναι οι εξής. Εάν νοσεί ο ίδιος από κορονοϊό, εάν νοσεί κάποιος άλλος στο σπίτι του από κορονοϊό, αν ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, και αυτές έχουν δοθεί ήδη στη δημοσιότητα οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα παρέχεται η εκπαίδευση μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτό που θα κάνουμε είναι, εκτός των άλλων, θα υπάρχει και η δυνατότητα για διαδικτυακά τμήματα. Δηλαδή, ας πούμε ότι λείπουν 300 μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου. Θα δημιουργηθούν διαδικτυακά τμήματα για τους μαθητές αυτούς, από επιπλέον εκπαιδευτικούς που θα προσλάβουμε, καθώς και από εκπαιδευτικούς που θα είναι σπίτι τους, γιατί και εκείνοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Έχουν γίνει επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, για την εξαποστάσεως διδασκαλία. Έχουν δηλαδή ετοιμαστεί όλα, έχουν ενισχυθεί οι δομές για την τηλεκπαίδευση. Όλα αυτά βεβαίως ευχόμαστε να μην αξιοποιηθούν παρά τις προετοιμασίες που έχουμε κάνει, γιατί ο στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν σε μια κανονική λειτουργία σχολικής χρονιάς, έστω και με αυτά τα αυξημένα μέτρα προστασίας. Και εδώ, κύριε Χατζηνικόλαου, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Εμείς έχουμε ένα διτό χρέος: να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά να παρέχουμε και εκπαίδευση. Ρωτούν εδώ πολύ. Το πιο εύκολο, κύριε Χατζηνικόλαου, θα ήταν να πούμε: δεν ανοίγουμε τα σχολεία. Πάμε στην εκπαίδευση. Δεν τα ανοίγουμε. Το πιο εύκολο θα ήταν αυτό για μας. Δεν ξέρω αν θα ήταν εύκολο. Διότι υπάρχει πρακτικά και τμήμα του μαθητικού πληθυσμού που δεν έχει ούτε κομπιούτερ, ούτε τάμπλετ στο σπίτι. Ότι καταλαβαίνετε ότι η υποχρέωσή μας, εφόσον αυτή είναι μια πανδημία η οποία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια, διαρκεί ήδη, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για το πέρας αυτής της κρίσης, οφείλουμε λοιπόν να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να επιστρέψουν στην κανονικότητα με ένα δίχτυ προστασίας, με αυξημένα μέτρα προστασίας. Αυτά μας θα υπαγορεύουν οι ειδικοί, οι οποίοι μας έχουν καθοδηγήσει με εξαιρετικό τρόπο μέχρι σήμερα. Ένας άνθρωπος από το χώρο της εκπαίδευσης, ο ακροατής μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουλούρης, ρωτά το εξής. Λέει, σε ποια βάση θεωρείται ότι είναι σωστό και επιτρέπεται σε μια αίθουσα 30 τετραγωνικών να συνοστίζονται 25 άτομα, όταν λέμε ότι σε ένα κατάστημα 30 τετραγωνικών μέτρων δεν επιτρέπεται να μπουν πάνω από 5 με μάσκα? Λοιπόν, δύο απαντήσεις σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, τα στοιχεία προφανώς πρέπει να τα δει κανείς, γιατί οι αίθουσες κατά κανόνα είναι μεγαλύτερες. Δεύτερον, άλλο το κατάστημα, άλλο η αίθουσα. Γιατί στο κατάστημα. Σας άκουσα να το λέτε αυτό, αλλά αυτό δεν έχει βάση, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου. Δεν έχει βάση, διότι το τι κάνει ο μαθητής και με ποιον έρχεται σε επαφή μετά το μάθημα δεν το γνωρίζουμε την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταρχήν, δεν το λέω εγώ, το λένε συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες, το λένε οι επιστήμονες, τους οποίους εμπιστευόμαστε. Έδωσαν λοιπόν μια πολύ σαφή απάντηση ως προς αυτό. Σε ένα κατάστημα μπαίνει κάθε μέρα άλλος κόσμος. Μπαίνετε εσείς, μπαίνω εγώ, μπαίνει οποιοδήποτε κάθε μέρα, χωρίς να είναι σταθερός ο πληθυσμός που μπαίνει μέσα στο κατάστημα. Στην τάξη μπαίνει συγκεκριμένος αριθμός, συγκεκριμένα άτομα κάθε μέρα, τα ίδια άτομα. Άρα μιλάμε για μια σταθερή πληθυσμιακή ομάδα, κάτι το οποίο περιορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ενδεχόμενη έκθεση. Αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ οποιοδήποτε χώρου, δημόσιου χώρου που επισκέπτεται κανείς χωρίς να είναι συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, σε σχέση με την τάξη όπου είναι συγκεκριμένα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, επειδή ακριβώς θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη μέρημνα στα παιδιά, γι' αυτό και οι ειδικοί συνέστησαν και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας ως μια αυτονόητη υποχρέωση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και εδώ να τονίσουμε το εξής. Η μάσκα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν προστατεύει μόνο το παιδί μου. Δεν προστατεύει μόνο τους συμμαθητές του. Δεν προστατεύει μόνο τους εκπαιδευτικούς. Προστατεύει και όλη την οικογένεια. Γιατί αν ο μαθητής φοράει μάσκα στο σχολείο. Η χρήση της μάσκας είναι μια δύσκολη υπόθεση. Πρέπει τα παιδιά να διδαχθούν πώς θα τη χρησιμοποιούν. Βεβαίως. Γιατί βλέπω τους μισούς και πλέον συμπολίτες μας να βάζουν και να βγάζουν τη μάσκα, πιάνοντάς την με τρόπο
που είναι την καθιστά άχρηστη και αντίθετα δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τον εαντό τους. Θέλω να πω πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά. Εδώ οι ίδιοι γιατροί λένε ότι και οι ίδιοι έχουν εξαρτηθεί. Καταρχήν θα έχετε μάσκες στις 14 του μηνός να διανύμετε στα παιδιά. Απάντησαν ξεκάθαρα χθες ο αρμόδιος υπουργός και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, γιατί αυτό είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει από τους Δήμους και προχωράει από τους Δήμους, και διαβεβαίωσε και για τις μάσκες και για τα αντισηπτικά και για τα καθαριστικά, για όλο τον εξοπλισμό τον οποίο φροντίζουν οι Δήμοι να εξοπλίσουν τα σχολεία. Πάντως, άμα επιτρέπετε, αυτό που έλεγα είναι ότι η μάσκα λοιπόν προστατεύει και τον ίδιο τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, αλλά αν φοράω μάσκα προστατεύω και τον παππού και τη γιαγιά, προστατεύω και τον γονιό μου. Γιατί? Γιατί εμποδίζω να παρισφρήσουν ενδεχόμενα μικρόβια επειδή ακριβώς εγώ φορώ μάσκα. Άρα είναι μια σπίδα προστασίας για όλους και είναι μια αυτονόητη υποχρέωση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στα διαλύματα δεν θα φορούν μάσκα, θα φορούν? Εάν υπάρχει συγχρονισμός, ναι. Εάν παίζουν παιχνίδια στα οποία υπάρχει συγχρονισμός, θα φορούν, λέτε. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ ρωτώ το εξής απλό, ας πούμε. Ο μεσαίος μου γιος που είναι στην έκτη δημοτικού, στο διάλειμμα οι πιτσιρικάδες παίζουν μπάλα. Θα φορούν μάσκα, τι θα κάνουν? Στην άθληση έχει πει συγκεκριμένα η Επιτροπή Αρακιάς στα Αθλήματα ότι δεν συνιστούν τη χρήση της μάσκας. Ναι. Επομένως, εκεί υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι θέμα κινδύνου. Δεν συνιστάται η χρήση της μάσκας όταν κανείς κάνει αθλητική δραστηριότητα. Δεν συνιστάται. Ναι, αλλά στο ποδόσφαιρο έρχονται σε στενή επαφή τα παιδιά. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Φεύγω από το θέμα αυτό. Πάντως να απαντήσω στο εξής. Επίσης, πολλά μηνύματα που μου ζητούν, κυρία Υπουργέ, να μην λειτουργήσουν αίθουσες που δεν έχουν παράθυρα. Υπάρχουν, λέει, σε ορισμένα σχολικά συγκροτήματα αίθουσες χωρίς παράθυρο και ζητούν να μην λειτουργήσουν. Νομίζω είναι η εξαίρεση κάτι τέτοιο. Βεβαίως οι διευθυντές εκπαίδευσης θα μας κοιτάξουν μια δυναμική διαδικασία αυτή. Θα μας αναφέρουν ποια προβλήματα υπάρχουν γενικότερα στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία δυναμική και πρωτόγνωρη για όλους. Όλοι μας θα δοκιμαστούμε εδώ πέρα. Μικροί, μεγάλοι. Είπατε για τη χρήση της μάσκας προηγουμένως ότι είναι δύσκολη κτλ. Σαφώς είναι δύσκολη, σαφώς θέλει εξοικείωση, σαφώς θέλει όλοι μας να εξοικειωθούμε. Πλην όμως είναι κάτι το οποίο όσο. Και το παράδειγμα το δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Ακούσα τον κύριο Τσιόδρα χτες. Το παράδειγμα το δίνουμε οι μεγάλοι για το πώς ακριβώς θα κάνουν χρήση της μάσκας και οι μικροί. Το βλέπω και από μικρά παιδιά που συναστρέφομαι, τα δικά μου παιδιά. Το βλέπω παντού. Στην αρχή ήταν δύσκολο. Τώρα είναι όλο ένα και πιο εύκολο. Και για μένα στην αρχή ήταν δύσκολο. Για όλους μας. Εξοικειωνόμαστε όμως. Γίνεται μια συνήθεια, γίνεται τρόπος ζωής και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που έχουμε σε καιρό πανδημίας για να προστατεύσουμε συνολικά τη δημόσια υγεία. Άλλος ένας φίλος, ο Δημήτρης, λέει ότι στα παιδιά θα δοθούν οι φασμάτινες μάσκες, των οποίων η δυνατότητα να φιλτράρουν είναι από 4 ως 50% ανάλογα με το υλικό. Δεν προστατεύουν όπως προστατεύουν οι χειρουργικές μάσκες μίας χρήσεως. Κύριε Χατζηνικολάου, η Επιτροπή έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένες προδιαγραφές, αναλυτικότητες προδιαγραφές για τις μάσκες που συστήνουν για τα σχολεία. Θα πρότεινα το εξής. Να έχουμε εμπιστοσύνη στους ειδικούς μας. Αυτοί είναι που μας έχουν καθοδηγήσει μέχρι τώρα. Έχουν συζητήσει επί ώρες ολόκληρες για τις ιδανικές, για τις ιδανικές προδιαγραφές. Εντάξει, αλλά το πίστευε και μία ερεύνα δεν έχει. Στην επιστήμη δεν χωράει. Μπορούμε να ρωτάμε, κυρία Υπουργέ. Εμπιστοσύνη τους έχουμε, αλλά θα ρωτάμε κιόλας. Βεβαίως να ρωτάμε. Αλλά θέλω να πω, συζήτησαν επί ώρες. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ποια μάσκα είναι καλύτερη. Προφανώς δεν έχω την εξειδίκευση για να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα. Όμως. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες έχουν συνεδριάσει ώρες ολόκληρες, έχουν δώσει συγκεκριμένες προδιαγραφές και βάσει αυτών των προδιαγραφών που έδωσαν οι επιστήμονες έγιναν οι διαγωνισμοί. Να θυμίσω ότι αυτοί οι επιστήμονες είναι που μας έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα και εξακολουθούμε και έχουμε εξαιρετικά χαμηλά κρούσματα σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα αυτοί μας έχουν οδηγήσει, ας έχουμε εμπιστοσύνη και ας μην προσπαθούμε να τους υποκαταστήσουμε, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τέτοια ιατρικά ζητήματα. Σε ένα άλλο θέμα, μία ερώτηση ακόμη και κλείνουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και πίεση χρόνου. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι υπήρξαν εισαγωγές στα πανεπιστήμια με πολύ χαμηλή βαθμολογία. Για παράδειγμα, πολύ συζητήθηκε αυτό το 3 με το οποίο μπήκε κάποιος στο μαθηματικό ΣΑΜ. Το ερώτημά μου είναι διπλό. Πρώτον, αν υπάρχει στη σκέψη του Υπουργείου το ενδεχόμενο να ορίσει βάση του 10
για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και το ερώτημα γιατί δεν στηρίζεται την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην Ελλάδα είναι το 27% των αποφύτων μόνο που πηγαίνει προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 45%. Γιατί εδώ πρέπει όλοι να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και μάλιστα αρκετοί με βαθμούς κάτω της βάσης, που στη συνέχεια παίρνουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα? Κύριε Χατζηνικολάου, εργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό στην κατεύθυνση ακριβώς να διορθώσουμε αυτή τη χρόνια παθογένεια. Μιλάμε για μια χρόνια παθογένεια. Πώς φανερώθηκε αυτή τώρα, με τα αποτελέσματα ελλαδικών, όπου πράγματι ένας στους τρεις επιτυχώντες γενικού λυκείου μπήκε με βαθμό κάτω από τη βάση. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, ο τρόπος εισαγωγής. Ο διάλογος, και τον έχουμε πει εδώ και μήνες, πολύ πριν από τα αποτελέσματα, είναι ανάμεσα στις λύσεις που συζητάμε, είναι να ορίζει κάθε σχολή τη βάση εισαγωγής σε τουλάχιστον ένα μάθημα που θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό. Είπα το μαθηματικό. Να ορίζει η μαθηματική σχολή το βαθμό εισαγωγής στα μαθηματικά. Από ποιον βαθμό και πάνω δηλαδή θα δέχεται φοιτητές, όπως ακριβώς συμβαίνει στο εξωτερικό. Στις οικονομικές σχολές το μάθημα της οικονομίας. Στις σχολές πληροφορικής να ορίζει τη βάση εισαγωγής για το μάθημα της πληροφορικής. Δεύτερον, το μόνο εύκολο να πεις μειώνω στο μισό τον αριθμό των εισακτέων. Προφανώς αν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και θα είχαμε όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο οποίο δεν έχουμε δώσει μια εναλλακτική. Άρα λοιπόν στο νομοσχέδιο που τίθεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση και αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρονται ακριβώς αυτές οι εναλλακτικές, αυτές οι επιλογές, η συνολική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ουσιαστική αναβάθμιση και των επαγγελματικών λυκείων και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα πρότυπων επαγγελματικών λυκείων στο πρότυπο των πρότυπων σχολείων στη γενική εκπαίδευση, για να περάσουμε και ένα ουσιαστικό μήνυμα αναβάθμισης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και τρίτον, η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη. Τη βάση του 10 δεν τη σκέφτεστε? Κοιτάξτε, η βάση του 10 είναι ένα από αυτά που συζητούνται. Πλην όμως έχει πάρα πολλές παθογένειες να εφαρμόσετε αυτό οριζοντίως, χωρίς διάκριση, και γι' αυτό έχει συζητηθεί και η λύση που σας είπα με τους εμπλεκόμενους φορείς. Η λύση δηλαδή το να λέει. Το πανεπιστήμιο να ορίζει ανάλογα κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση στα δηλαδή, μαθήματα υψηλού ενδιαφέροντος για κάθε κλάδο. Σωστά, υψηλής σημασίας. Δηλαδή στη νομική, για παράδειγμα, σας είπα στην οικονομία, σχολές οικονομίας, τα οικονομικά. Στις σχολές πληροφορικής ή πληροφορική, στο μαθηματικό τα μαθηματικά. Άρα μαθήματα που είναι κέρια σημασίας για τις μετέπειτα σπουδές, να λέει ότι θέλω 15, θέλω 16, θέλω 17. Να ορίζει δηλαδή τη βάση εισαγωγής. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχει η πολιτεία φροντίσει και για παράλληλες επιλογές. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν γίνονται όλα σε ένα χρόνο. Και σε ένα χρόνο και μέσω κορονοϊού. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από κάτω προς τα πάνω, με αλλαγές από τη βάση προς τα πάνω, και τα επόμενα νομοσχέδια που έρχονται αφορούν το ένα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και το άλλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, για τον ζωηρό και πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Μαζί